Status FM 107 και 7, στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Σταματόπουλος, και πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θανάση Κοκονά, μέλος της συντονιστικού της Επιτροπής κατά της καύσης των απορριμμάτων στο Τιτάν, αλλά και στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Καλησπέρα κύριε Κοκονά. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει δοθεί το πράσινο φως, θα λέγαμε, από την κυβέρνηση για την καύση των απορριμμάτων στο Τιτάν, των συγκεκριμένων απορριμμάτων, υπολοιμμάτων μάλλον ανακύκλωσης, πώς λέγονται. RDSSRF. Ναι. Ακριβώς. Εσείς όμως παρόλα αυτά αντιδράτε, αν και έχουμε εδώ ευρωπαϊκή νομοθεσία που τηρείται και στην ουσία ότι, να το πω έτσι, οι ειδικοί έχουν αποφανθεί για αυτό το θέμα. Για πείτε μας. Ναι, άκουγα λίγο πριν και την συνέντευξη. Τον κύριο Βαρτζόπουλο, ναι. Ναι, καταρχήν να διορθώσω εδώ ότι η επιστημονική κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εδώ στην Θεσσαλονίκη, με πρώτο τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον κύριο Φιτιάνο, αλλά και επιστήμονες στο Βόλο, που το Τιτάν καίει αυτή τη στιγμή, RDFSRF, έχουν αποφανθεί και έχουν πει ότι όλη αυτή η δραστηριότητα ρυπαίνει, αυξάνει τη ρύπανση στο περιβάλλον και δυστυχώς δημιουργεί μεγαλύτερη ένταση στην καθημερινότητα των κατοίκων και χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα υπολείμματα. Συγγνώμη, είπατε δημιουργεί μεγαλύτερη ένταση. Μεγαλύτερη ρύπανση. Α, ρύπανση, συγγνώμη. Μεγαλύτερη ρύπανση στην περιοχή μας, και αυτό πραγματικά το έχει πει η επιστημονική κοινότητα, δεν το λέμε εμείς. Αυτό όμως προκαλεί κάτι αρνητικό στην υγεία των πολιτών, των ανθρώπων. Προκαλεί, μας χαρίζει, έτσι απλά να σας το πω εισαγωγικά, διοξίνες, φουράνια, βαρέα μέταλλα, υδράργυρο, και αυτό που σας λέω, που τα λέει η επιστημονική κοινότητα, έτσι, είναι με την καύση που κάνει του Petcock, που κάνει μέχρι σήμερα. Το Petcock θα συνεχίσει να το καίει και ταυτόχρονα θα προσθέσει αυτό που, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος και να καταλαβαίνει καταλαβαίνει αυτό που λέμε, τα πλαστικά που ρίχνουμε στους μπλε κάμπους. Αυτό είναι το RDFSRF. Και για να ξέρει και ο κόσμος, αυτά δεν θα προέρχονται από την Ελλάδα, θα προέρχονται από χώρες, γειτονικές χώρες, όπως γίνεται και τώρα. Ο Βόλος, δηλαδή, το Τιτάν στο Βόλο και απορρίμματα που έρχονται από τη γειτονική χώρα, από την Βουλγαρία, αλλά και από άλλες χώρες, γιατί το συμφέρει πιο φτηνά να έρχεται εκεί, και ταυτόχρονα και απορρίμματα που έρχονται από κάδους που πετιούνται, όπως ξέρουμε εμείς εδώ στην πόλη μας, στην περιοχή μας. Δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης δυστυχώς πετιούνται δεκάδες απορρίμματα που δεν πρέπει να είναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά εδώ έχουμε όχι το Υπουργείο Οικονομικών, που ίσως για οικονομικούς λόγους να έδινε αυτή την άδεια. Έχουμε την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Εμείς δεν λέμε ότι παρανομεί το Τιτάν. Να μην μπερδευόμαστε. Εμείς δεν λέμε ότι κάνει κάτι παράνομο. Προφανώς. Οι νόμοι είναι έτσι φτιαγμένοι για να ικανοποιούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και να δουλεύουν προς όφελος αυτών. Εμείς λέμε, άνθρωποι μεροκαματιάριδες δουλεύουν στο εργοστάσιο, έτσι. Προφανώς οι εργαζόμενοι, ναι, δεν έχουμε κάτι με τους εργαζόμενους. Εννοείται, που δέχονται όλες αυτές τις επιπτώσεις στην υγεία τους, είναι διπλάσιες και τριπλάσιες σε σχέση και με τους υπόλοιπους κατοίκους στην περιοχή. Εμείς λέμε αυτό που νιώθουμε και αυτό που λέει η επιστημονική κοινότητα, ότι αυτή η δραστηριότητα, ο συνδυασμός δηλαδή της δραστηριότητας της καύσης του Petcock και την πρόσθεση των υπολείπων απολυμμάτων, δηλαδή το RDFSRF, μέχρι στιγμής, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, προκαλεί μεγαλύτερη ρήπανση στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας αυτό, και αντί να χρησιμοποιηθούν άλλες μορφές ενέργειας που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, χρησιμοποιούνται αυτές που είναι πιο φθηνές και μπορούν να έχουν περισσότερο κέρδος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό και δεκάδες φορείς, και όχι μόνο φορείς σύλλογοι, και οι Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Παύλου Μελά, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, ο Δήμος Ωραιοκάστρου, έχουν βγάλει ψηφίσματα κατά της κάτω αυτών των... Και επίσης και 128
σύλλογοι, φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν ταχθεί και διαμαρτύρονται που εν μέσω πανδημίας έφερε την πρώτη αδειοδότηση και στην πορεία η κυβέρνηση έδωσε την άδεια των περιβαλλοντικών όρων για να γίνει αυτή η δραστηριότητα από τον Τιτάν. Γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο αύριο στις 7 στην πλατεία της Ευκαρπίας. Ναι. Θα έχουμε ένα συλλαλητήριο, μια συναυλία με γνωστούς καλλιτέχνες για να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι αυτονόητο, ότι θέλουμε την υγεία των παιδιών, μας, τη δικιά μας, και ότι μέσα δίπλα στα σπίτια μας δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια δραστηριότητα. Και λέμε φυσικά και ότι αυτή η καύση των πλαστικών, έτσι απλά να το πούμε, δημιουργεί σε συνδυασμό και με άλλες δραστηριότητες άλλων μεγάλων επιχειρήσεων στα δυτικά της πόλης μεγαλύτερη ρύπανση. Η συγκεκριμένη, αυτό είναι όμως που δεν έχω καταλάβει ακόμα, αν η συγκεκριμένη ρύπανση δημιουργεί προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων. Η επιστημονική κοινότητα, σας το λέω, υπάρχουν από απαντήσεις από την επιστημονική κοινότητα και της δικιάς μας εδώ. Σας είπα συγκεκριμένα, ο καθηγητής του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκη. Η ρύπανση που προκαλείται, ας πούμε, και από την εξάτμιση ενός αυτοκινήτου, για αυτά θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει καρκίνους ή άλλα θέματα τέτοια. Οι διοξίνες, τα φουράνια, τα βαριά μέταλλα και ο υδράγυρος προφανώς μπορεί να δημιουργεί. Κοιτάξτε τώρα, εγώ γιατρός δεν είμαι. Ακριβώς, αλλά από ό,τι λέει η επιστημονική κοινότητα, αυτά είναι συσσωρευτικά στον οργανισμό, αθρηστικά έρχονται και συσσωρεύονται στον οργανισμό μας. Άρα θεωρούμε ότι αυτό εκ του αποτελέσματος θα έχει μεγαλύτερη επίπτωση στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Mm-hmm. Σε βάθος χρόνου μάλλον. Ακριβώς. Βεβαίως, αν είναι έτσι όπως μας το λέτε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Τώρα έχει ληφθεί αυτή η απόφαση. Θα κάνετε το συλλαλητήριο, τη συναυλία αύριο, την διαμαρτυρία. Από εκεί και πέρα όμως, τι μπορεί να γίνει άλλο? Υπάρχει μια σειρά από δραστηριότητες που θα κάνουμε. Το πρόβλημα με την ρύπανση από τον Τιτάν δεν αφορά μόνο την περιοχή της Ευκαρπίας ή την περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Ούτε σύνορα υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, ούτε τίποτα. Θεωρούμε ότι αφορά όλη την πόλη γενικότερα. Σιγά σιγά θα εντείνουμε τις δραστηριότητες. Θεωρούμε τη δραστηριότητά μας. Θεωρούμε ότι θα ακούσει και η κυβέρνηση και αρκετοί βουλευτές της περιοχής μας που, είπατε κι εσείς, είχαν ταχθεί κατά της κάψης. Θυμάμαι και τον κύριο Σιμόπουλο και άλλους. Ακριβώς. Να στηρίξουν αυτή την απόφασή τους που είχαν και πριν, να τη στηρίξουν για τώρα και να πάρουν πίσω την άδεια που δόθηκε στον Ιτάν να σταματήσει αυτή η δραστηριότητα. Μάλιστα. Κύριε Κοκονά, ξέρω ότι βιάζεστε, να μην σας καθυστερούμε άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.